Επιστρέψαμε στο ομορφότερο μέρος που θα μπορούσαμε να είμαστε αυτή τη στιγμή, μέσα στο κατακαλόκαιρο. Σε ένα υπέροχο σκάφος που μπορούμε να προσεγγίσουμε πολλές παραλίες που δεν μπορούμε με το αμάξι, που είναι υπέροχα μέρη με λίγο κόσμο, ψιλοπριβέ. για γυμνιστόν παραλία, λέγαμε πριν. Λέγαμε για γυμνιστόν. Έχει εδώ πέρα κοντά. Σκαβουρότρυπες. Σκαβουρότρυπες, αγαπημένες σκαβουρότρυπες. Ναι, πολλές φορές πάνε οι φίλοι μου όλοι εκεί πέρα. Ναι. Στην αρχή ήταν σοκαριστικό όταν είδα όλους τους φίλους μου θεόγυμνους. Oh. Αλλά εντάξει, ξέρεις, μετά συνηθίζεις, ξέρεις, είναι πολύ ωραία αίσθηση. Αυτά τα μαγιό, ξέρεις, τα βρέχονται και όταν... Δεν το έχω αισθανθεί, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα πώς θα μου έρθει αν πάω και εδώ. Εγώ πιστεύω πάντως ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι τελείως ψύχρεμοι και χαλαροί. Πάνε με άλλο σκεπτικό, έτσι. Ναι, άλλο σκεπτικό, με άλλο σκεπτικό, ότι πλήρης ελευθερία, δεν φοράμε τίποτα. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά... Αλλά όσοι ντρέπονται, μπορεί να γυμνισμό στο σκάφος. Καταρχήν, δεν έχεις κανέναν. Στο σκάφος δεν υπάρχει θέμα, δεν σε βλέπει κανένας. Να, ακόμα να του σκάφος. Καταρχήν, Έμιλε, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Έχουμε φτάσει εδώ πέρα τα θέματα για τις παραλίες και τις θάλασσες. Μα έφαγε ξυνθιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα και μακάρι όλο να πάνε καλά και όποτε μπορείς. Θα σε έχουμε και πάλι στην εκπομπή μας. Ξανάρθω να κάνω την εκπομπή μου. Ακριβώς. Που την αγαπώ και πέρασα τα καλύτερα χρόνια και την καλύτερη συνεργασία. Με αυτήν την εκπομπή απλά η κατάσταση έφερε και έφυγα εκτός Ελλάδας. Σε συγχωρούμε. Εντάξει, δεν είναι. Μπορεί να είναι και προσωρινό και να ξαναεπιστρέψω για πάντα εδώ πέρα και να συνεχίσω να κάνω μαζί στην εκπομπή. Ακριβώς. Τώρα όμως εμείς έχουμε ετοιμάσει και ένα θεματάκι, μια και είναι καλοκαίρι, για κάποιες τροφές οι οποίες βοηθάνε το μαύρισμα. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ναι. Και όμως, ακόμα και αν επιστημονικά δεν έχει αποδειχθεί ότι γίνεται 100% αποτέλεσμα, αυτές οι τροφές που θα σας πει τώρα η Σοφία έχουν την ιδιότητα να βοηθάνε τη μελανίνη να αποθηκεύεται κάτω από το δέρμα. Να αποθηκεύεται, ναι, να εκρίνεται και να αποθηκεύεται κάτω από το δέρμα και χάρη στις χρωστικές ουσίες τις οποίες περιέχουν. Για πες μας, Σοφία, ποιες είναι αυτές οι τροφές. Εγώ θα σας πω ότι το β' καροτένιο, το οποίο υπάρχει στο καρότο και στα βερίκοκα, βοηθάει πάρα πολύ στο μαύρισμα. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Υπάρχει το λικοπένιο, το οποίο υπάρχει στο καρπούζι και στην ντομάτα, έτσι. Και υπάρχει και η λουτεΐνη στο μπρόκολο και το σπανάκι. Και αυτές οι τροφές βοηθάνε πάρα πολύ στο να μαυρίσουμε εκτός από τα λαδάκια που βάζουμε στην παραλία. Ακριβώς. Καλό είναι να παίρνουμε κάτι και σε τροφή. Mm-hmm. Και επίσης έχω ακούσει ότι κάποια στιγμή είχαν βγει και κάψουλες που περιείχαν μέσα στοιχεία από το καρότο, καροτίνη, ας πούμε. Καροτίνη, ναι. Ναι. Ωραία. Αυτό το ξέρουμε. Εμείς όμως κάνουμε και από το σκάφος μια ωραία ηλιοθεραπεία. Τρώμε και αυτές τις τροφές. Ναι, γινόμαστε. Θέλεις, δεν θέλεις. Εδώ πέρα μαυρίζεις και να μην κάνεις ηλιοθεραπεία μαυρίζεις. Έχουμε φρουτοσαλάτες εδώ πέρα και θα μας βοηθήσουν έτσι λίγο να μαυρίσουμε. Και είναι και δροσιστικές, μην το ξεχνάμε ακριβώς. Φύγαμε λοιπόν τώρα εμείς να κάνουμε και άλλες βόλτες. Ναι, ναι. Γιατί πάμε σιγά-σιγά. Έχουμε και το σκάφος, μπορούμε να πάμε και φυσικά. Επιστρέφουμε και πάλι λοιπόν. Σοφία, Σοφία Φέη, πώς θα το πω, Σοφία, Έμιλη και Μαρίνα, εδώ πέρα από τον Όρμο Παναγίας. Φύγαμε λοιπόν.